Κύριε Ζαριανόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Καλημέρα και στου θερθέατέ σα. Και ένα σχόλιο. Πολλέ ιδιότητε αναγνώσατε. Πολλέ. Η βασική είναι μία. Κομμουνιστή, ΚΚΕ. Με την εκάστοτε χρέωση που μα δίνει το κόμμα. Εκεί όπου θα τα καταφέρουμε καλύτερα και είμαστε πιο χρήσιμοι. Γι' αυτό τώρα τόσα πολλά. Ε, τώρα πια για τον Δήμο Θεσσαλονίκη. Ξανά ήμουν υποψήφιο Δήμαρχο mm -hmm. του 2010. Ε, με ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό, τρίτη δύναμη τότε. Ε, το λέω αυτό γιατί διάφορε δημοσκοπήσει βλέπουν το φω τη δημοσιότητα, mm. οι οποίε, εδώ επιτρέψω να πω, Όλοι οι υποψήφοι γελούν με αυτά που βλέπουν, ε, οι οποίε κυριολεκτικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα πρώτον. Δεύτερον, από όσο μάθαμε από πολλέ καταγγελίε, και όχι ανθρώπων δίπλα στο Κουκέ, mm -hmm. ότι σε πολλέ από αυτέ τι δημοσκοπήσει. Το ΚΚΕ και η υποψήφιή του δεν τίθεται καν ω επιλογή στο δείγμα ε, όσων συμμετέχουν σε, αυτήν την, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Γιατί Ωστόσο, τις περισσότερες φορές να πούμε ότι είναι τηλεφωνικές. Έτσι, τηλεφωνικές. Έχει, έχει δεν, δεν, δεν υπάρχει επιλογή ΚΚΕ ή λαϊκή συσπήρωση. Και αυτές οι δημοσκοπήσεις που δεν βάζουν αυτή την επιλογή βγάζουν ποσοστό όταν δημοσιοποιούνται για το ΚΚΕ. Πώς ε. γίνεται αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πραγματικά είναι πρακτικές ε, Στην πραγματικότητα εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν είναι ούτε καν αποτύπωση της στιγμής τη κοινή γνώμης είναι μέσω χειραγώγηση. Είναι κατευθυνόμενε δημοσκοπήσεις, Ε, Προφανώ από κάπου χρηματοδοτούν και εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Είναι χειραγώγηση τη κοινή γνώμη. Α ακούσει ο κόσμο τι έχει να πει ο κάθε υποψήφιο και από αυτό να κρίνει. Και θα, τα πάμε ένα-ένα τα θέματα και θα τα δούμε ένα-ένα, κύριε ουσιαστικά όλα τα προβλήματα. Αλλά ε, προτείνω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε κι εσείς, ότι έχετε την εμπειρία της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης ε, και θα περίμενε κανείς ότι εκεί θα συνεχίζατε, αλλά ακολουθήσατε το δρόμο της Ευρωβουλής Αμέσω μετά θα περίμενε κανεί ότι θα συνεχίζατε στον δρόμο τη Ευρωβουλή. Αλλά κάνατε πάλι ε, μια διαφορετική έτσι ε, χρ... Ακολουθείτε, μάλλον, από εδώ και στο εξή, μια διαφορετική λογική, γιατί θέλετε να διεκδικήσετε ουσιαστικά την Δημαρχία, τον Δημαρχιακό Θόκο. Και θέλουμε να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώ έγινε εκεί. Δεν ήσασταν ικανοποιημένο ε, στο επίπεδο τη πολιτική που ασκείται, για παράδειγμα, στην Ευρωβουλή, στην Ευρώπη γενικότερα, ή πιστεύετε ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα που μπορούν να γίνουν στον εκάστοτε Οικοδήμο. Θα επαναλάβω το εξή, ότι στο ΚΚΕ οι αποφάσει παίρνονται συλλογικά και ανάλογα με τι ανάγκε και τι προτεραιότητε του κόμματο. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με προσωπικέ φιλοδοξίε. Άλλωστε, εμεί ξέρετε ότι τα αξιώματα αυτά, τα δημόσια, δηλαδή στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στον Δήμο, στην Περιφέρεια κτλ., δεν το ονομάζουμε καν αξιώματα, το ονομάζουμε χρεώσει δουλειά. Mm -hmm. Είναι όπου με βάση κάποια κριτήρια μπορεί να φανεί χρησιμότερο για το κόμμα και για το λαό μα ένα πρόσωπο του κόμματο. Ε, από την άλλη υπάρχει και το ζήτημα της ανανέωσης έτσι. Ε, και εμείς την ανανέωση την εννοούμε και έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια φαίνεται αυτό και από τα ψηφοδέλτια μας νέοι άνθρωποι για παράδειγμα, αναφέρομαι στον υποψήφιο περιφερειακή του ΚΚΕ τη Λαϊκή Εσπήρωση στην Κεντρική Μακεδονία, mm -hmm. στον στο 38 χρονών. Αλλά άνθρωπο με γνώση, με επιστημονική γνώση, με πείρα και μέσα στο κίνημα, σε όλα τα ζητήματα κτλ. Και, και, αυτό φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Ε, η Ευρωβουλή πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία την οποία νομίζω ότι θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω και σαν υποψήφιο ζήμαρχος ή από ποια θέση μας τάξει ο κόσμος θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για το Δήμο Θεσσαλονίκης περισσότερο γιατί για να αποκαλύψουμε αυτό το μύθευμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία μπορεί να βοηθήσει ακόμα και να σώσει και τη χώρα μας αλλά και τον Δήμο για παράδειγμα για να σας δώσω ένα παράδειγμα ε, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη σεισμογενής mm -hmm. Έχει τραυματιστεί από... Και όλοι λένε ότι υπάρχει μια περίπτωση Να γίνει και ξανά άλλος σεισμός και τα λοιπά Και μάλιστα με αποτελέσματα Γιατί είχαμε κάνει μια ημερίδα πριν από ένα μήνα Σαν ΚΚΕ με σεισμολόγου επιφανείς Ότι μπορεί να έχει και τραύματα χειρότερα Από αυτά που είχε το 1976 Εδώ αφενό πρέπει να υπογραμμίσουμε Ότι παρόλα αυτά Ε τα, ας πάρουμε καταρχήν τα σχολεία όπου μαζεύονται χιλιάδε μαθητέ, από τα 110 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Θεσσαλονίκη, μόνο τα 18 έχουν ελεγχθεί και φτάσει σε πρώτο βαθμό. Και ξέρω ότι υπάρχουν τρίβε βαθμοί ελέγχου που κρατάνε αρκετά χρόνια. Που σημαίνει τι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, οικονομικό ενδιαφέρον και ενδιαφέρον κερδοφορία, ούτω ώστε κάποιο να ενδιαφερθεί. Γιατί για να κάνει τον προσυσμικό έλεγχο, για να δει ποιε βελτιώσει πρέπει να γίνουν, τι συντηρήσει πρέπει να γίνουν, τι νέα κτίρια και με ποιου κανονισμού πρέπει να χτιστούν. Και εδώ υποχρέωση μιλάμε για κινδύνου. Αυτό είναι υποχρέωση, είναι. αλλά κανένα δεν, δεν ανταποκρίνεται. Γιατί δεν βγάζει κάποιο ιδιώτη κέρδο. Είναι απλό. Και αυτό γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα. Γίνανε σεισμοί στην Ιταλία και το διαχειριστήκαμε και στην Ευρωβουλή αυτό το ζήτημα. Ετήθη ζήτημα συμπαράσταση και οικονομική συμπαράσταση για μεγάλε καταστασίε που είχαν γίνει στην Ιταλία. Δεν εξετάζω ποια κυβέρνηση είναι, δεν ενδιαφέρει αυτό. Mm -hmm. Τον κόσμο ενδιαφέρει. Ε, όπου αρνήθηκε πλήρω ούτε ένα ευρώ δεν έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έννοια στραφείτε προ ασφαλιστικέ εταιρείε. Δηλαδή, ασφαλίστε τα σπίτια σα. Δώστε, ε, ε, μειώστε μάλλον το οικογενειακό σα εισόδημα το μηνιαίο, δώστε σε ασφαλιστικέ εταιρείε. Μπα και τυχόν σε μια περίπτωση κινδύνου ε, να μπορέσετε να αποζημιωθείτε από ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε. Δείτε δηλαδή, τι έγινε με τι πλημμύρε που έχουμε στη χώρα μα ή άλλε καταστροφέ στα νησιά μα, από σεισμό, στη Λέσβο, στην Κο, σήμερα οι πλημμύρε στην Κρήτη, στο Μάτι, στην, στη Μάνδρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχουμε θέσει Πάρα πολλέ φορέ το θέμα, με ερωτήσει, με παρεμβάσει, σαν ευρωομάδα του ΚΚΕ, δεν δίνει ούτε δραχμή καταρχήν για να αποζημιώσει το ιδιωτικό νοικοκυριό. Απαγορεύεται από του νόμου τη. Κανένα σπίτι, κανένα μαγαζί δεν μπορεί να αποζημιωθεί από τον νόμο τη. Απαγορεύεται. Το μόνο το οποίο μπορεί να αποζημιωθεί είναι κάποιε κεντρικέ υποδομέ mm -hmm. και αυτέ μάλιστα με ελάχιστα λεφτά, γιατί είναι μια συνάρτηση του τοπικού ΑΕΠ, του περιφερειακού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο, που πολύ δύσκολα το πιάνουν διάφορε περιοχέ για να μπορέσουν να απολαύσουν μια ελάχιστη απο Αποζημίωση. Το βλέπουμε γιατί βλέπουμε και τι ανακοινώσει από το Υπουργείο Εσωτερικών όταν δίνονται μέσα σε περιπτώσει έτσι όπω είπατε πλημμύρα σε, συγκεκριμένους συγκεκριμένου δήμου και η συθονία εδώ πέρα στην Χαλκιδική έχει αντιμετωπίσει κάτι βέως, ανάλογο. Οπότε έχουμε δει τα χρήματα που έχουν καταβληθεί από το Υπουργείο που σίγουρα δεν καλύπτουν τα βασικά. Σε, σε, έτσι, καμία, σε δηλαδή... καμία, περίπτωση. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτική για την τοπική διοίκηση. Και η πολιτική τη είναι η λεγόμενη βιώσιμη. Ε, οργανισμοί τοπική διοίκηση. Βιώσιμη και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Να μπορούν να βγάζουν κέρδη να, μην, να έχουν ισοσκελισμένους προπολογισμού, να μην έχουν χρέη κτλ. Έλα όμως που σήμερα στην Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια, το 70% των χρημάτων που θα έπρεπε το κράτος να δίνει στους Δήμους και είναι χρήματα τα οποία δεν έπεσαν από τον ουρανό, είναι από την φορολογία που πληρώνει ο καθένας μας, βαρύτατη φορολογία, πληρώνει ο καθένας μας το κεντρικό κράτος κάθε χρόνο, Κατά το Σύνταγμα, ένα σημαντικό ποσό πρέπει να πηγαίνει στου Δήμου και στι ε, περιφέρειες για να αντιμετωπίσουν τι καθημερινέ του ανάγκε. Την καθαριότητα, τα σχολεία, το οποίο τον δήμον, τις, ε, και τα οποία είναι ευθύνη των Δήμων, τι όποιε δομέ υγεία κτλ. Του παιδικού σταθμού, ε, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Αυτό λοιπόν το 70% έχει κοπεί. Και δεν πρόκειται να ξαναδοθεί, κατά πώ φαίνεται, γιατί καμία κυβέρνηση δεν το θέλει. Ούτε Τώρα ο ούτε... τα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία Αυτό... όφυλαν ακριβώς. να μεταφερθούν έτσι. Όφυλαν ακριβώ. Έχει το απόλυτο δίκιο να μεταφερθούν στο κεντρικό για να πληρωθεί το χρέο. Το, το δημόσιο. Εδώ λοιπόν ποια είναι η διαφορά μεταξύ όλων των συνδυασμών. Όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί, και πηγαίνω και στην ιστορία και ο κύριο Μπουτάρη το ίδιο έλεγε, αλλά επειδή όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί προσπαθούν να αποκτήσουν ένα κομμάτι τη κληρονομιά Μπουτάρη, και ο κύριο Ταχιάου, και ο κύριο Νατοπούλου, και ο κύριο Βούλια και ο κύριο Ζέρβα και όλοι οι υπόλοιποι, εμεί δεν θέλουμε κανένα κομμάτι τη κληρονομιά Μπουτάρη, κατά την άποψή μα, ήταν μια πάρα πολύ προβληματική, αποτυχημένη, αντιλαϊκή διαχείριση του Δήμου. Ε, Εμεί λέμε λοιπόν ότι. Α, δεν, ε, οι όλοι οι υπόλοιποι με συγχωρείτε λένε ότι αφού δεν μα δίνουν το κράτο, α στραφούμε στον ιδιώτη πρώτον. Mm -hmm. Α ε, ιδιωτικοποιήσουμε λειτουργίε. Παράδειγμα την καθαριότητα, λέει ο ή, η Σταχιάω. ναι. Εν, ή η κυρία κ. λέει να ιδιωτικοποιήσουμε τον ΑΣΤ Αυτό κρύβεται πίσω από την πρότασή τη και τη κυβέρνηση βεβαίω να δοθεί κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών στου Δήμου. Οι Δήμοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν. Άρα λοιπόν θα συνεργαστούν με ιδιώτε, θα παραδώσουν τον Άσθ σε ιδιώτε. Ε, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την παλιά κατάσταση με τον ΟΑΣ. Την απαράδεκτη, το σκάνδαλο το οποίο υπήρχε. Mm -hmm. Εμεί μιλάμε για καρτικό ΟΑΣ, καρτικέ συγκοινωνίε με πολύ φθηνότερο εισιτήριο και περισσότερο για να θυμηθούμε. Και εδώ δεν είναι ένα όνειρο του ΚΚΕ, το οποίο μπορεί να ε, υλοποιηθεί στη Δευτέρα Παρουσία. Το ζήσαμε πριν από 25 χρόνια, εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Όταν υπήρχε δωρεάν συγκοινωνία. Και εμεί αυτό απαιτούμε τώρα. Δωρεάν συγκοινωνία το πρωί για να πα στη δουλειά σου, το μεσημέρι για να γυρίσει από τη δουλειά σου στο σπίτι, για του συνταξιούχου, για του ανέργου, για του εργαζόμενου, για του φοιτητέ, για του μαθητέ. Έγινε αυτό το πράγμα. Σήμερα γιατί δεν μπορεί να γίνει. Γιατί όταν πληρώνει τόσο ακριβό εισιτήριο να έχει μια τόσο απαράδεκτη συγκοινωνία να στη βάζει σε κυριολεκτικά σαν σαρδέλε σε λεωφορεία τα οποία την επόμενη ώρα μπορούν να παρουσιάσουν πρόβλημα μια ακόμα και να είναι επικίνδυνα, αν το θέλω για του επιβάτε. Γιατί σήμερα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να δοθεί και αυτό ο χώρο στου ιδιώτε, όπω ξεκίνησε και αλλού έτσι να πάει και στην, στη Θεσσαλονίκη. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτού του υποψήφιου των υπόλοιπων κομμάτων και το σημειώνω είναι κόμματα τα οποία έχουν ψηφίσει μνημόνια όλοι μαζί. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, όλοι μαζί και δεν μπορούν να αποστούν από αυτή την πολιτική. Δεν μπορούν να παίξουν ένα άλλο ρόλο ω υποψήφοι δήμαρχοι ή ω δήμαρχοι στη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσουν τη γραμμή των κομμάτων. Είναι οι, υποψήφοι των κομμάτων των μνημονίων. Αυτή είναι η μία πλευρά και από το ΚΚΕ και η λαϊκή συσπήρωση. Αυτή λοιπόν που λένε ότι αφού δεν μα δίνει το κράτο, α προσφύγουμε στου ιδιώτε ή α φορολογήσουμε ακόμα περισσότερο του δημότε. σε αυτό εμεί αντιπαραβάλλουμε τον δήμαρχο διεκδικητή. Αυτόν δηλαδή ο οποίο θα ζητήσει από το κράτο αυτό που έχει πληρώσει ο δημότη του, κράτο να γυρίσει πίσω στο δημότη του. Μέσα Άρα το αυτό δήμα. θα είναι ο σκοπό σα, δηλαδή η εμπειρία σα και από την Ευρωβουλή και γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια. Σα οδηγεί στο να διεκδικήσετε, όπω είπατε κι εσεί καλύτερα, όλα αυτά τα οποία οφείλονται στου δημότε τη Θεσσαλονίκη και τα πλήρω. τα έχουν πληρώσει και σήμερα τα πληρώνουν για δεύτερη φορά. Κοιτάξτε λίγο. Όπω είπαμε, το κρατικό προπολογισμό δεν γυρίζει κατά τα 70% αυτά τα οποία οφείλει στου Δήμου, δηλαδή στου Δημότε. Οπότε οι Δήμοι επιβάλλουν τοπική φορολογία με, αρκετού τοπικού φόρου, με τα αποδοτικά τέλη για οτιδήποτε γίνεται. Ακόμη και γιατί, για, να αναπνεύσουμε, θα πληρώνουμε σε λίγο τα αποδοτικά τέλη. Με ιδιωτικοποιήσει κτλ. Με χειρότερε υπηρεσίε και ακριβότερε. Που σημαίνει τι, πάρα πολύ απλά. Ο Δημότη πληρώνει δύο φορέ για την ίδια ακριβώ λειτουργία αυτά τα λεφτά πηγαίνουν κυρίω στο ιδιωτικό κεφάλαιο, δεν πηγαίνουν στι ανάγκε του και τελικά δεν έχει και υπηρεσίε. Α γυρίσει κάποιο το μάτι να δει σήμερα τι υπηρεσίε έχουμε όσον αφορά την καθαριότητα, τη στάθμευση. Δεν καταλαβαίνουμε, για παράδειγμα, γιατί θα πρέπει ο Θεσσαλονικιός να νοικιάζει τον χώρο του. Η πόλη του ανήκει. Γιατί θα πρέπει ο Θεσσαλονικιός όταν κατεβαίνει με το αυτοκίνητό του στο κέντρο τη πόλη ή και σε άλλε περιοχέ πλέον, στο πέμπτο διαμέρισμα, θα πρέπει να δίνει ένα ακριβό ποσό το μισό στο Δήμο και το μισό στην ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το σύστημα τη στάθμευση. Είναι μεγάλο θέμα το ζήτημα τη στάθμευση. Αλλά μου επιτρέπετε λίγο να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε αυτό, ούτω ώστε να οργανωθούμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πλώς. Θέλουμε να δούμε λίγο πώ ακριβώ ιεραρχείτε εσεί τα προβλήματα τη Θεσσαλονίκη και βεβαίω πώ κρίνετε και τι υπόλοιπε υποψηφιότητε που έχουν μέχρι στιγμή τουλάχιστον εκδηλωθεί και νομίζω ότι έχουμε κλείσει κάπω με κάποιο τρόπο με τι υποψηφιότητε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα που έχουμε μπροστά μα και επιστρέφουμε. Περίπου στα μισά του Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθο, ήταν όταν είχατε παρουσιάσει, κύριε Ζαργιενόπουλο, ένα μέρο του προγράμματό σα. Ουσιαστικά ήταν σε τίτλου όλο αυτό το οποίο θέλατε να δείξετε στου Θεσσαλονίκη. Τι σκοπεύετε να κάνετε, δηλαδή, σε περίπτωση που εκλεγείτε, όχι μόνο εσεί προσωπικά, α, αλλά και γενικότερα τι σκοπό έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, είτε σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού είτε δευτέρου βαθμού, αλλά και στι ευρωεκλογέ. Ε, ε, Είχατε αναφέρει ορισμένα πράγματα αναφορικά με τα πιο, θα λέγαμε έτσι, α, πιο δύσκολα. Ζητήματα τη Θεσσαλονίκη, όπω είναι, για παράδειγμα, ένα εξ αυτών το ζήτημα τη στάθμευση και το κυκλοφοριακό, γιατί νομίζω ότι είναι και αλληλένδετα. Βάλατε και λίγο νωρίτερα τον ΟΑΣΤ στο τραπέζι τη συζήτηση, και νομίζω ότι όλα αυτά μαζί σχηματίζουν ένα πάζλ το οποίο διαμορφώνει το ζήτημα και το πρόβλημα το συγκοινωνιακό τη πόλη. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ένα δήμαρχο όντω να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό τη στιγμή που ο ΟΑΣΤ, για παράδειγμα. Υπάγεται στο Υπουργείο, δεν είναι στην αρμοδιότητα ενό uh, Δημάρχου, παρόλο που μπορεί να συμμετάσχει στο ΔΣ και έχει ναι. συγκεκριμένε αρμοδιότητε και δυνατότητε, αλλά μόνο ένα ελεγχόμενο σύστημα στάθμευση. Καταρχά, θέλω και την άποψή σα λίγο γι' αυτό. Μπορεί να λύσει τα προβλήματα, Κοιτάξτε λίγο. Ε, η στάθμευση είναι ένα από τα πολλά προβλήματα και θα, θα σα πω την άποψή μα. Αλλά πριν από αυτό να πούμε το εξή. Ε, σήμερα όλες οι παρατάξεις και οι συνδυασμοί αναφέρονται. Ε, στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λύσουμε, λένε, τα προβλήματα τη κεντρική πολιτική, mm -hmm. δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα τη σύνταξη, του μισθού που περικόπτονται, των πληστηριασμών, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα βλέπει η κυβέρνηση. Εμεί εδώ μπορούμε να δούμε ορισμένα πράγματα. Μπορούμε να δούμε την καθαριότητα, τη στάθμευση, το κυκλοφοριακό, όλα αυτά τα ζητήματα. Ωραία. Και εμεί αναρωτιόμαστε και πρέπει νομίζουμε να αναρωτηθεί και ο ακρόατή μα. Η σύνταξή του, το αν αύριο θα έχει σύνταξη και πώ, αν θα μπορεί να ζήσει ο μισθό του και αν θα μπορεί να ζήσει με αυτόν. Το γεγονό ότι οι πληστηριασμοί μόνο για το 2019 προπολογίζονται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την κυβέρνηση στου 20.000 και μέχρι το 2021 με σε 100.000 πληστηριασμοί. Τα κόκκινα δάνεια πλέον δίνονται σε φάντσα απολύνονται τραπεζοί πάλι. Mm. Τετάρτη, τετάρτη έχουν απεργεί οι πάλι, ο κλάδο μου. Ε, και γενικά υπάρχουν τρομακτικέ πιέσει. Το έχω ζήσει σαν μέλο τη Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Τρομακτικέ πιέσει για να βγουν στο σφυρί. Αυτό δεν είναι αλήθεια καθημερινότητα. Δηλαδή, ο δήμαρχο ο οποίο θα βάλει. Και εμεί λέμε ότι είναι ικανό για να βάλει έναν πρόσθετο κάδο για τα σκουπίδια κάτω από την πολυκατοικία που ζεις μπορεί να αποκτήσει τον κάδο, αλλά θα χάσει το σπίτι του. Αυτό λοιπόν είναι η καθημερινότητα. Και οι εκλογέ, και, όπου και αν γίνουν, είτε στον Δήμο, είτε στην περιφέρεια, είτε στι ευρωεκλογέ, βουλευτικές, βουλευτικέ, θα πρέπει να έχουν μια απάντηση του λόγου μα σε αυτά τα ζητήματα τη καθημερινότητα. Να μην δώσουν συγχαρητήρια, δηλαδή καταρχήν, σε όλα τα κόμματα Πασόκ, Νέα, Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, που με κοινά μνημόνια. Και μόνο τα οποία θα συνεχιστούν κατά τα όσα έχουν υπογράψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2060 τουλάχιστον, για τι επόμενε γενιέ, να μην του δώσουν συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο να μην του δώσουν συγχαρητήρια, να μην του δώσουν το ελεύθερο για να συνεχίσουν με ακόμα χειρότερα μέτρα, γιατί χειρότερα μέτρα είναι μπροστά μα. Και για τι συντάξει και για του μισθού και για του πληστηριασμού και για όλα αυτά. Σα ενημερώνω, αν το θέλετε, γιατί είναι υποχρέωσή μου σαν Ευρωβουλευτή. Να σα πω ένα επεισόδιο από μια συνομιλία που είχαμε στην Οικονομική Επιτροπή με τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Σεντένο. Mm -hmm. Όταν η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι δεν θα κόψει για 23η φορά τι ε, συντάξει των παλιών συνταξιών γιατί των νέων κόπηκαν. Και τον ρώτησα και αν τα δημοσιονομικά δεν πάνε καλά στη χώρα, μήπως τελικά θα γίνει αυτή η 23η περικοπή. Η σιωπή του ήταν πραγματικά μια απάντηση. Προφανώ σήμαινε ότι ναι, θα ξαναγυρίσουμε στι νέε περικοπέ κτλ. Άρα, ε, αυτά είναι προβλήματα τη καθημερινότητα και αυτά επηρεάζουν τη ζωή του κόσμου και θα πρέπει να γίνουν κριτήριο. Τώρα, η ίδια αυτή πολιτική στο κεντρικό επίπεδο είναι που επηρεάζει και την πολιτική στου Δήμου. Όπω είπαμε πριν με του φόρου. Δηλαδή, ουσιαστικά οι κυβερνήσει και η σημερινή και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπουν του Δήμου σε επιχειρήσει, σε τροχονόμου επιχειρήσεων και συμφερόντων. Αυτό έκαναν και με το ζήτημα τη στάθμευση. Παραδώσανε τον δημόσιο χώρο, ο οποίο ανήκει στου Δημότε. Τον παραδώσανε σε ιδιωτική εταιρεία και μοιραστήκανε τεράστια έσοδα. Ο Δήμο Θεσσαλονίκη εισπράττει 6 εκατομμύρια από, τους, από το σύστημα στάθμηση, εκ των οποίων τα τρία πηγαίνουν στα ταμεία του Δήμου, που δεν ξέρουμε τι, τι ανάγκε καλύπτουν, και τα άλλα τρία πηγαίνουν στην ιδιωτική εταιρεία. Με συγχωρείτε, εδώ έχουμε και άλλη πολιτική και δεν είναι στα όνειρα του ΚΚΕ ή για τη δεύτερα παρουσία. Έχουμε τον κομμουνιστή δήμαρχο τον κύριο Πελετίδη στην Πάτρα. Ένα μεγάλο Δήμο, mm -hmm. δεν είναι κανένα μικρό Δήμο. Ο οποίο έλυσε και αυτό το ζήτημα. Τι έκανε δηλαδή. Έβγαλε όλε τι εταιρείε μέσα από τη στάθμευση και, και, και μείωσε δραματικά σε ένα εντελώ συμβολικό ποσό τη τάξη των 20 λεπτών την μία ώρα τη της, της, της στάθμευση. Με σκοπό να το καταργήσει τελείω. Το ίδιο έκανε και με του φόρου. Μείωσε δραματικά του τοπικού φόρου. Και διεκδίκησε από το κράτο. Δεν άφησε ελεύθερου χώρου τη Πάτρα και αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη. Να του εκμεταλλευτούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί Για παράδειγμα, του διέθεσε στο λόγο τη Πάτρα. Πήρε το παραλιακό μέτωπο τη Πάτρα το διέθεσε με δικέ του δυνάμει, χωρί να το παραδώσει σε εργολάβους, με του εργαζόμενου του Δήμου. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνουν παντού οι εργολάβοι. Οι εργαζόμενοι των Δήμων φτάνουν. Έχουν την εμπειρία, πρέπει να γίνουν περισσότεροι, πρέπει να έχουν μόνιμη δουλειά, πρέπει να έχουν δικαιώματα και φτάνουν πραγματικά. Αντί να δώσει ένα εργολάβο που σημαίνει κέρδο και μεγαλύτερο κόστο, να το κάνουν ίδιο το έργο. Σήμερα δεν καταλαβαίνουμε γιατί το πράσινο τη Θεσσαλονίκη πρέπει να βρει τη Σιδιώτη, γιατί ο ηλεκτροφωτισμό πρέπει να βρει τη Σιδιώτη, γιατί εδώ και χρόνια η συντήρηση των μηχανημάτων καθαριότητα θα πρέπει να βρει τη Σιδιώτη. Εγώ θυμάμαι από τότε που ήμουν δημοτικό σύμβολο το 2011, όταν διαμαρτυρόμουν μαζί με του εργαζόμενου για την παράδοση Σιδιώτη του μεγαλύτερου και σύγχρονου συνεργείου του Δήμου Θεσσαλονίκη για τα απορριμματοφόρα. Το παράδειγμα ο κύριο Μπουτάρη ε, στο, στον ιδιότητα. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση απέναντι στο Δημοτικό σύμβολο και επικεφαλής τη Τρει Παράταξη. Τα χημικά και το ξύλο των ματ. Υπάρχουν ακόμα τα βίντεο στο, στο YouTube. Εμεί λοιπόν διεκδικούμε αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται σήμερα. Μπορούν να δώσουν ανάση στο λαό. Βέβαια δεν μπορούμε να επικαλεστούμε ότι θα κάνουμε, όπω επικαλούνται άλλοι υποψήφοι, την Θεσσαλονίκη, μια νησίδα ευημερία μέσα σε μια χώρα η οποία καταραίει μέσα στη φτώχεια, στην ανέχεια, mm -hmm. στην ανεργία και με προοπτικέ ακόμα χειρότερε από αυτέ που ζήσαμε σήμερα. Και πολύ περισσότερο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι μια νησίδα όταν. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο τη προσοχή όχι μονάχα στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα και ξένων δυνάμεων, Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων προχθέ στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Τον ναι. υποδέχθηκε ο Μακεδονόμάχο, επιτρέψτε με έτσι, κύριο Τζιτσικό και πολλοί θα ήθελαν να είναι μαζί του, επειδή με το θυμοτυπικό το πρέβλεπε έτσι, πολλοί θα ήθελαν να μαζί του και όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι τη Θεσσαλονίκη, εκτό βέβαια του ΚΚΕ. Ο οποίο τι είπε, ότι η συμφωνία των Πρεσπών, η απαράδεκτη και επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών κατά την άποψή μα, ε, είναι αυτή η οποία ενδυνάμωσε το ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ όχι μόνο στην Ελλάδα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη και στην, και στην mm. Κεντρική Μακεδονία. Είναι αυτό που έλεγε το ΚΚΕ. Αυτή η συμφωνία επιβλήθηκε από το ΝΑΤΟ και δεν έχει καμία σχέση με το ομοτολογικό ούτε με το μέγα λέξο, ούτε με το ποιο είναι ο απογονό του. Σα πληροφορώ ότι στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρώπη ουδή συζητάει ζητήματα ιστορία. Το θεωρούν γελίο. Η τελευταία έκθεση της Ευ... της, του Ευρωκοινοβουλίου στην Επιτροπή του, μάλιστα συμμετέχω εγώ, όσον αφορά την, τα Σκόπια. Δεν αναφέρει και την συμφωνία των Πρεσπών, δεν αναφέρει ούτε μία φορά τα ιστορικά ζητήματα η το πρόβλημα του ονόματο. Απλώ αναφέρει εννιά φορέ ότι αυτή η, συμφωνία έπρεπε να γίνει για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ κόντρα στη Ρωσία. Εδώ λοιπόν έρχεται και γίνεται κέντρο τη Αμερικάνικη παρέμβαση και το απαράδεκτο, αν το θέλετε, στο οποίο πρέπει να τοποθετηθούν όλοι οι υποψήφοι, είναι το εξή. Ότι η τελευταία έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Αμερικάνων για την Ελλάδα λέει ότι θα πρέπει η Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ελλάδα σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωση, με τα πανεπιστήμια, με του επιχειρηματικού φορεί, με την εκκλησία και με ΜΚΟ, θα πρέπει να προσπαθήσουν να εκλεγούν σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο ηγέτε φιλικοί προ την Αμερική. Θέλουν λοιπόν οι υπόλοιποι που προσφύγουν να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα. Εμεί εξ ορισμού δεν εντασσόμαστε σαν ΚΚΕ. Εμεί ακόμα και προχθέ κάναμε διαδήλωση μέσα στο λιμάνι για να αντιπαρατεθούμε με τα Αμερικάνικα στρατεύματα που περνάνε από εκεί και ματοκυλίουν τα, τα Βαλκάνια. Τα και δεν έχουν να Οι υπόλοιποι τι λένε. Μάλιστα. Άρα, για να μπορέσουμε λίγο να βάλουμε μια τελεία στο θέμα τουλάχιστον τη στάθμευση, γιατί ανοίξαμε λίγο αρκετά την κουβέντα, βάλαμε ελεύθερη, λίγο περισσότερα. Ελεύθερη, ελεύθερη στάθμευση, το πολύ πολύ, για να υπάρχει ένα χρόνο μετάβαση, μια πολύ ε, συμβολική, αν το θέλετε, τιμή τη τάξη των 20, το πολύ πολύ 30 ευρώ. Όχι βέβαια αυτό το όριο το οποίο γίνεται σήμερα. Και βεβαίω ένα ολόκληρο σχεδιασμό. Mm -hmm. Και σχεδιασμό σημαίνει υπάρχουν ελεύθεροι χώροι γύρω από την περιφέρεια του κέντρου τη Θεσσαλονίκη. Αν υπάρχουν αυτοί οι χώροι και υπάρχουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ένα σημείο με επιβίβαση των δημόσιων συγκοινωνιών και να υπάρχουν για το κέντρο Θεσσαλονίκη μικρά, ευέλικτα και βεβαίω δωρεάν λεωφορεία για να μετακινηθεί ο, ο, ο κάτοικο μέσα στο κέντρο. Ζω στο κέντρο και πραγματικά η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και όσον αφορά και του κατοίκου του κέντρου, σε ζητήματα τη στάθμιση, εγώ κάνω τουλάχιστον μία μισή ώρα κάθε μέρα, κάθε βράδυ για να μπορέσω να παρκάρω. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν μπορούν να να λυθούν με έναν σχεδιασμό, μπορούν να λυθούν με δημόσιε συγκοινωνίε, όχι βέβαια αυτέ που έχουμε σήμερα, mm -hmm. και μάλιστα με δωρεάν δημόσιε συγκοινωνίε. Γιατί όχι, ή τουλάχιστον με συμβολικά ποσά. Ε, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και άλλα ζητήματα που επηρεάζονται. Mm -hmm. Αφήνονται συνέχεια ελεύθερη χώρο για τον ιδιωτικό κεφάλαιο. Σήμερα στο Δήμο Θεσσαλονίκη και σε άλλου Δήμου κλείνουν η αράδα οι παιδικοί σταθμοί. Γιατί δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, να έχουν μια αυλή. Ποσοστό είναι αυτό το πράγμα, mm -hmm. αλλά δεν καμία προσπάθεια από πλευρά του κράτου. Δεν είναι ένα κερδοφόρο πεδίο. Ε, Κλείνουν βεδικής σταθμή με κίνδυνο να, να κλείσουν ακόμα περισσότεροι. Ποιο θα εκμεταλλευτεί λοιπόν την ανάγκη των οικογενειών για να αφήσουν κάπου το παιδί του για να πάνε στη δουλειά, Οι ιδιώτε οι οποίοι θα στήσουν ιδιωτικού ε, σταθμού επιπληρωμή και μάλιστα πανάκριβη πληρωμή. Ε, τι θα γίνει με την ΕΙΑΘΗ, η οποία ιδιωτικοποιείται εν μέσω αριστερή κυβέρνηση, υποτίθεται έχει φτάσει ήδη ο ιδιώτης στο 49% και οι υπολογισμοί και οι συμφωνίε είναι να, πάμε σε εντελώ ιδιωτικό νερό. Άρα λέτε ότι τι και οι προηγούμενοι διοίκησοι το άφησε αυτό. Και τι συνεχίζουν. Κοιτάξτε λίγο. Κανένα άλλο υποψήφιο δεν μπορεί να ξεφύγει από το κόμμα του. Είτε παριστάνει τον ανεξάρτητο, είτε το κομματικό υποψήφιο. Όλοι είναι κομματικοί. Όλοι έχουν πολιτική Τώρα εδώ μου δίνεται μια πάσα και θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το ε, θέμα. Βέβαια. Αλλά πάμε πρώτα στο διάλειμμα που έχουμε μπροστά μα. Και επιστρέφοντα, θα δούμε λίγο και αυτό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία ανοίξαμε κατά τη διάρκεια mm -hmm. τη uh, κουβέντα μα. Γιατί τα προβλήματα των Θεσσαλονικίων είναι αρκετά. Και νομίζω ότι θα έχουμε τον χρόνο να τα προλάβουμε τουλάχιστον μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Α96,5. Προσπαθούμε λίγο να σκεγγραφίσουμε τα προβλήματα τη uh, Θεσσαλονίκη. Να δούμε λίγο ορισμένα ζητήματα που αφορούν στον κεντρικό Δήμο και πώ μπορεί αυτά να λυθούν. Και επειδή έχουμε ξεκινήσει έτσι μια κουβέντα ήδη με τον κύριο Ζαριανόπουλο, τον υποψήφιο του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο για την διεκδίκηση του κεντρικού Δήμου, Δήμου Θεσσαλονίκη, ε, αναφερθήκατε λίγο και στι υπόλοιπε, στα, στα χρήματα λίγο, χωρί να αναφερθείτε 100% σε αυτά, κύριε Ζαριανόπουλε. Ενώ μιλούσαμε λίγο για τα προβλήματα και για, την, α, για το ελεγχόμενο σύστημα στάθμευση πολλοί το συζητάνε το θέμα των χρησμάτων. Πολλοί λένε ότι τα χρήματα θα πρέπει να μείνουν εκτό τη τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλοι βέβαια λένε ότι επειδή έχουμε κάνει παρομοίε τέτοιε συζητήσει όπω και με εσά και με του υπόλοιπου ανθυποψηφίου σα, πολλοί λένε ότι για παράδειγμα η Αθήνα εκλέγει τον Δήμαρχο της Θεσσαλονικής και ότι όλα αυτά δεν βγαίνουν από τη Θεσσαλονική αλλά από το κράτος των Αθηνών. Ε, και δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο τελικά ε, αποφασίζουν τα κόμματα για το ποιος θα βγει Δήμαρχος στην Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα τώρα που συζητάμε για αυτήν ή οι ίδιοι οι Θεσσαλονικείς. Καταρχήν οι Θεσσαλονικείς και οι Αθηναίοι, οι Πατρινοί ψηφίζουν, αυτοί βγάζουν τελικά. Το ζήτημα είναι ποιο επιλέγει τι υποψηφιότητε. Κοιτάξτε λίγο. Σε αυτό θα είμαστε κάθε και Και θα καλέσουμε και του υπόλοιπου υποψηφίου να είμαστε έντιμοι μεταξύ μα και να σταματήσει το καλαμπούρι του ανεξάρτητου υποψηφίου. Δεν υπάρχει κανένα. Όλοι έχουν πολιτική ένταξη, όλοι έχουν ε, σχέσει με τα κόμματα, όλοι έχουν σχέσει με την πολιτική των κομμάτων. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο, τον ίδιο κομματικό χώρο, ε, υπολογίζουν το εξή. Ότι με το νέο νόμο του Κλειστέρη και με το εκλογικό σύστημα, με την απλή αναλογική, η οποία θα βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ περισσότερε παρατάξεις mm -hmm. από ό,τι πριν ακόμη και μικρές παρατάξεις, θα μπορέσουν να, εκλέξουν στις, εκλογέ εκλογές που έρχονται κάποιους δημοτικούς συμβούλους και μετά να ξαναενωθούν με τις δυνάμεις του ίδιου κομματικού χώρου ή και με άλλους κομματικούς χώρους. Ήδη γίνονται οι διεργασίες για τις συνεργασίες των υποψηφίων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τα κεντρικά ζητήματα της πόλης. Ήδη γίνονται αυτές οι συνεργασίες και δηλώνονται ότι έχουν συμφωνία, συμπτώσει σε πάρα πολλά θέματα. Εμεί δεν έχουμε. Ε, οπότε πάλι θα, θα έχουμε ε, πολιτικέ και κομματικέ πλειοψηφίε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Α τελειώσει λοιπόν αυτό το καλαμπορί. Και α εκτιμήσει ο κόσμο το εξή. Την εντιμότητα και την ευθύδα του ΚΚΕ, που όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έλεγε το όνομά του. Και εμεί λέμε, είμαστε ΚΚΕ με πολλού συνεργαζόμενου, κυρίω από τον αριστερά και προοδευτικού ανθρώπου στα ψηφοδέλτιά μα. Δεν είμαστε μόνο κομμουνιστέ, αλλά είναι ο, ο κορμό που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ. Να σταματήσει λοιπόν αυτό το καλαμπούρι. Δεύτερον, να σταματήσει το καλαμπούρι του ε, ικανού δημάρχου που θα φέρει ευημερία στη Θεσσαλονίκη. Το ξαναλέμε, δεν είναι νησίδα η Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί η χώρα να καταραίει και ο λαό να καταραίει και να γίνεται νησίδα η Θεσσαλονίκη. Σε έναν κόσμο ο οποίο απειλείται η σύνταξή του, απειλείται ο μισθό του, απειλείται η παιδεία του, απειλείται η υγεία του, απειλείται το σπίτι του, απειλείται η ειρήνη του με την. Ε, ε συμφωνία των Πρεσπών και την παρουσία των Άδων και των Αμερικάνων, όλα αυτά είναι η καθημερινότητα. Και α εκτιμήσει και κάτι άλλο κόσμο. Ότι αν ψηφίσει κάπα ΚΚΕ και λαϊκής Λαϊκή που είναι η ονομασία του στι δημοτικέ και περιφερειακέ mm -hmm. εκλογέ, θα ξέρει ότι αυτό που ψήφισε αυτό θα βγει. Γιατί γνωρίζει πια ο κόσμο, και όσο γυρνάμε στον κόσμο, το βλέπουμε ότι αγανακτεί και αειδιάζει με αυτά τα οποία βλέπει στην Ελληνική Βουλή. Δηλαδή τι μετακινήσει μέσα σε μία νύχτα από το ένα κόμμα στο άλλο από υβριστή να γίνεσαι υπέρμαχο ενό κόμματο. Ναι. Αυτό το βλέπουμε και στι υποψηφιότητε που πάμε τώρα για τι δημοτικέ εκλογέ ή για τι ευρωεκλογέ. Βλέπουμε ανθρώπου οι οποίοι μέχρι χθε βρίζανε το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να ε, βρίσκονται στο ψηφοδέλτιό του. Αυτά δεν είναι συμμαχίε, δεν είναι πολιτικέ συμμαχίε. Αυτά είναι ε, προσωπική πελαγοδρόμηση οποιοδήποτε ανθρώπου για το προσωπικό του συμφέρον ανάμεσα σε κόμμα το οποίο κυριολεκτικά ιδιάζει τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν ακόμη και για λόγου εντυμότητα σκεφτείτε του ΚΚΕ λέμε αυτό που θα ψηφίσει, αυτό θα βρει στην κάλπη και αυτό θα συμ συνεχίσει να υπάρχει για τα επόμενα χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Ευρωβουλή ή στη Βουλή. Άρα αξίζει να το κάνει σε αυτό το πράγμα. Και πολύ περισσότερο απευθυνόμαστε. Ιδιαίτερα, απευθυνόμαστε καταρχήν σε όλο τον κόσμο ο οποίο έχει ζοριστεί έχει, σε δραματικό βαθμό από την πολιτική των μνημονίων όλων των κομμάτων. Και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ε, με, με, ταξικά κριτήρια ή στον εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στον άνεργο, στον νέο, στη γυναίκα κτλ. Δεν απευθυνόμαστε σε όλου. Και το λέμε πεντακάθαρα. Παράδειγμα, δεν απευθυνόμαστε καθόλου μα καθόλου, το θεωρούμε αντίθετο, στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βόρειο Ελλάδα και στο Σύνδεσμο Εξαγωγιών Βόρειο Ελλάδα. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε ακόμα μικρότερου μισθού. Αυτοί οι οποίοι ζητάνε να κοπούν οι συντάξει για να πάρουν λεφτά που, που έδινε το κράτο στα ασφαλιστικά ταμεία για να κάνουν οι ίδιοι business. Άρα είναι αυτοί... ότι ένα δημάρχο θα πρέπει να έχει συσσαγωγικά καλέ σχέσει με την έννοια ότι θα πρέπει να έρχεται. Επαφέ μόνιμα με όλου του φορεί και του κάνουμε τη Ελλάδα. Θα του βάλουμε όμω και στο στόχαστρο με την εξή έννοια. Είναι η, ο ο Σύνδεσμο Εξαγωγών Βόρειο Ελλάδα και ο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βόρειο Ελλάδα είναι οι μοναδικοί κοινωνικοί φορεί εντό πολλών εισαγωγικών κοινωνικοί, κατά την άποψή μα αντικοινωνικοί, οι οποίοι ζητούσαν και τελικά χειροκρότησαν τη συμφωνία των Πρεσπών για να κάνουν business. Το λένε καθαρά. Για να επεκτείνουν τι μπίνε του στα, στα Βαλκάνια, βάζοντα σε κίνδυνο όχι μόνο. Την καθημερινότητα από πλευρά μισθού και σύνταξη του λαού μα, αλλά και την ίδια του την φιλιρινική ύπαρξη και τη φιλία του και την ηλικία του με του άλλου λαού. Δεν έχουν κανένα όριο. Κανένα βιομήχανο και κανένα καπιταλιστή δεν έχει τέτοιου είδου όρια. Γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι. Ε, έτσι λοιπόν, εμεί ε, είναι οι ίδιοι οι οποίοι ζητάνε κάτι απαράδεκτο και τελικά το έχουν πετύχει. Και εδώ έχει εμπλοκή και η τοπική διοίκηση. Την κατάργηση τη κυριακάτικη αργία. Α πάνε λοιπόν οι ίδιοι να δουλέψουν και οι οικογένειέ του και οι γυναίκε του και τα παιδιά του να μην κάτσουν το Σαββατοκύριακο στη βίλα του, στο πανόραμα ή οπουδήποτε αλλού, να μην πάνε για σκι το χειμώνα, να μην πάνε για μπάνια στη Μήκονο και να καθίσουν να δουλέψουν την Κυριακή όπω δουλεύουν οι εμπορευπαλήλισσε στην αγορά τη Θεσσαλονίκη. Τσακίζοντα και του εργαζόμενου και την οικογένεια, γιατί την οικογένεια έω την Κυριακή θα τη δει, εκεί έχει και ο άντρα σου ή η γυναίκα σου την, την ίδια αργία και τα παιδιά σου. γιατί σφάζουν κυριολεκτικά του μικρομεσαίου και του αυτοαπασχολούμενου που δεν μπορούν να αντέξουν έναν τεράστιο ανταγωνισμό. Σαν συνδικαλιστής, είχα την εμπειρία ότι μικρομαγαζάτορε, με του οποίου κάποιε φορέ ήταν λογικό να βρισκόμαστε και σε κάποια αντιπαράθεση για τα εργατικά δικαιώματα, mm -hmm. να ζητάνε από το πάμε να κλείσουμε μεγάλα πολυκαταστήματα, γιατί ήταν πολύ απλό. Όλο ο τουρισμό πήγαινε στη μένω στα πολυκαταστήματα και έσβαιναν οι μικροί. Και εδώ λοιπόν εμεί προτείνουμε και θα παλέψουμε να μειωθούν οι τοπικοί φόροι για του επαγγελματίε. Δεν μπορεί να πληρώνει σήμερα 6 και 6,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ένα μικρομάγαζο και να μην τα βγάζει πέρα. Και επίση να πούμε ότι είναι διαφορετικέ οι αγορέ τη πόλη. Δηλαδή Είχε. είναι άλλη αγορά τη Τσιμισκή, είναι άλλη Ακριβώς. αγορά τη Εγνατία. Είναι άλλη αγορά τη τούμπα, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή, είναι διαφορετικά ζητήματα τα οποία δεν θα πρέπει να λαμβάνονται ε, υπό ένα διαφορετικό πρίσμα, συνολικό πρίσμα. Θα πρέπει να τα δει μεμονωμένα, γιατί και κάθε περιοχή έχει τι δικέ τη ανάγκε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εμεί λέμε το εξή. Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το ιστορικό κέντρο, που βέβαια είναι περίφημο. Χρειάζεται και αυτό τι παρεμβάσει του και τι συντηρήσει του κτλ. Ε, να μην περάσει άλλο σε ιδιώτε. Αλλά θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή μα στη γειτονιά. Εκεί μείνει με ο Θεσσαλονικιός ο οποίο είναι πίσω από την κουρτίνα. Ποιε περιοχέ θεωρείτε κι εσεί, λοιπόν, συγκεκριμένα. Καταρχήν, τη... η πιο υποβαθμισμένη χρύζουν. περιοχή είναι το δεύτερο διαμέρισμα. Μιλάμε για τραγικέ συνθήκε. Για τραγικέ κυριολεκτικά συνθήκε. Ε, γιατί μιλάμε για την Τούμπα, μιλάμε για τη Χαριλά, μιλάμε για την ανάληψη. Αυτέ είναι πίσω, πίσω, από το προσκήνιο. Δεν μπο... Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο πλατεία Αριστοτέλου, η Τσιμισκή και η Παραλία. Ωραία είναι αυτά. Καλό είναι και ο τουρισμό. Ερώτημα, ποιο κέρδισε από τον τουρισμό. Εμεί λέμε όχι, να βεβαίω. Αλλά ποιο κέρδισε, κέρδισε μόνο μεγάλο ξενοδόχη. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ζουν κυριολεκτικά κάτω από τη γη. Εργάζονται σε άθλιε συνθήκε με άθλιου μισθού. Στον επισητισμό, υποτίθεται ένα επάγγελμα παρεμφερέ και σχετικό με τον τουρισμό. Σκοτώνεται ο κόσμο με τα μηχανάκια και τα λιβεράδε. Οι άνθρωποι δουλεύουν μέσα στα μαγαζιά, νέοι άνθρωποι, χωρί να έχουν ε, κανονικό μισθό, χωρί να έχουν κανονικό ωράριο. Δουλεύουν 8 και 10 ώρε, πληρώνονται για 4 και αν πληρώνονται. Αυτό το λέω και από μου εμπειρία. Αυτό όμω, ένα δήμαρχο πόσο μπορεί να βοηθήσει με την έννοια ότι βλέπουμε, για παράδειγμα, τώρα στα ζητήματα τα εργασιακά που τα θέσατε και θυμόμαστε ότι και από εκείνη την συνέντευξη τύπου το είχατε βάλει ω ένα από τα πιο σημαντικά θέματα Φελώς. πάνω στα οποία θα, με τα οποία μάλλον θα ασχοληθείτε και θα καταπιαστείτε. Ζητήματα εργασιακά ή ζητήματα κοινωνική φύση, όπω για παράδειγμα η κοινωνική πρόνοια και όλα αυτά. Πώ μπορούν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν από έναν δήμαρχο τη στιγμή που καλά-καλά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και από την ίδια την κυβέρνηση. Έτσι. Όχι, η κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει, αλλά δεν θέλει να αντιμετωπίσει. Αυτό είναι σαφέ. Η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει, αυτό συμφώνησε και με την Τρόικα, να παραδώσει πολύ φθηνή εργασία για να γίνουν επενδύσει. Η προπόθεση των επενδύσεων, άλλωστε είναι λογικό αυτό πράγμα, δεν επενδύουν για την ψυχή τη μάνα του οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστέ. Η προπόθεση είναι, είναι, δύο. Πρώτον, πολύ φθηνή μισθή, και αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, και δεύτερον, καμία φορολογία. Ε, τι μπορεί να κάνει λοιπόν ένα δήμαρχο για αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε λίγο παράδειγμα. Α πάρουμε του εργαζόμενους στο εμπόριο. Η τοπική διοίκηση εμπλέκεται στι αποφάσει για το αν, αν θα υπάρχει κυριακάτικη αργία ή όχι. Και εμεί λέμε ότι σαν δήμαρχοι, οι κομμουνιστέ δήμαρχοι, θα είναι μέχρι τέλου ενάντια στην ε, κατάργηση τη κυριακάτικη αργία. Έχουν το δικαίωμα να ξεκουραστούν. Δεύτερον, ε, ο τουρισμό υπάρχει και τι υπόλοιπε μέρε. Ε, όλ, όλο αυτό ο τουρισμό, ιδιαίτερα την Κυριακή, πηγαίνει σε μεγάλα εμπορικά κέντρα. Πηγαίνει έξω από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνει και κυρίω στη ημισχύε στα μεγάλα μαγαζιά. Δεν πηγαίνει στου αυτοπασχολούμενου, δεν πηγαίνει στι γειτονιέ. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεύτερον, μπορούν οι Δήμαρχοι, όπω έγινε και στην Πάτρα και σε άλλου Δήμου με κομμουνιστέ δημάρχου, να προστατέψουν και να περασπιστούν του εργαζόμενου των Δήμων. Σήμερα υπάρχουν χιλιάδε εργαζόμενου στου Δήμου οι οποίοι ε, είναι συμβασιούχοι μέχρι να μάθουν τη δουλειά, φεύγουν από τη δουλειά, παραμένουν άλλα τρία χρόνια άνεργοι, μετά θα βρουν ξανά για 8 μήνε δουλειά κτλ. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, και αυτό υπερασπιζόμαστε, θα πρέπει να έχουν μόνιμη δουλειά, θα πρέπει να μονιμοποιηθούν. Γιατί, γιατί, δίνουμε τόση σημασία, Όχι για να χαϊδέψουμε αυτιά, ή γιατί μόνο θεωρητικά και αυτό το παλεύουμε. Είμαστε υπέρ τη μόνιμη εργασία και των εργατικών δικαιωμάτων, αλλά γιατί ενδιαφέρει το δημότη. Σήμερα οι δουλειέ που γίνονται στου Δήμου και στο Δήμο Θεσσαλονίκη μπορούν κάλλιστα να γίνουν από του εργαζόμενου του Δήμου χωρί να πληρώνεται διπλό και τριπλό κόστο, το οποίο πηγαίνει αποκλειστικά σε τσέπε ιδιωτών και χωρί μάλιστα να υπάρχει και καλή υπηρεσία. Ενδιαφέρει και το Δημότη να υπάρχουν δίπλα του εργαζόμενοι, οι οποίοι μπορούν να την κάνουν τη δουλειά. Άρα λοιπόν. Ε, μπορούμε, και μπορεί από την άλλη και με το πολιτικό βάρο που έχει ένα Δήμο και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη, ο δεύτερο Δήμο τη χώρα, να βάλει τη σφραγίδα του συνεπεράσπιση των εργαζόμενων. Είναι άλλο πράγμα να πηγαίνει μόνο σου, για παράδειγμα, και να διαμαρτύρεσαι απέναντι σε έναν εργοδότη σε μια επιθεώρηση, και άλλο να ε, έχει από δίπλα σου μια ολόκληρη δημοτική αρχή, να έχει έναν Δήμαρχο ο οποίο πραγματικά μπορεί να σε προστατέψει. Και πρακτικά εκεί όπου παρεβαίνει, αλλά αν το θέλετε και με το πολιτικό βάρο ε, το οποίο έχει. Με αυτή την έννοια, ε, αυτό το οποίο λέμε σαν ΚΚΕ, το είπε προχθές και ο γραμματέας μας εδώ στην Καλαμαριά, όπου έβαλε το εξή δίλημα: Ωραία, θα βγουν ε, κάποιε πλειοψηφίες στο Δήμο, στην Περιφέρεια και αλλού. Το κρίσιμο ποιο είναι, ξέρουμε από τα σήμερα, από τι πλειοψηφίε που θα δημιουργηθούν του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, ότι έχουν κοινή πολιτική και ξέρουμε τι θα κάνουν. Και θα είναι αντιλαϊκά αυτά που θα κάνουν. Θα ιδιωτικοποιήσουν, θα φορολογήσουν, ε, θα, θα κάνουν ακόμη δυσκολότερη τη ζωή. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι μονάχα ποιοι θα είναι αυτοί. Ή το, πιο, το πιο κρίσιμο είναι ποιο θα είναι αντιπολίτευση σε αυτού. Ποιο mm. δηλαδή θα του πηγαίνει κόντρα. Ποιο θα αποκαλύπτει τι ακριβώ συμβαίνει στο Δήμο Θεσσαλονίκη και στου άλλου Δήμου και στι περιφέρειε. Ποιο είναι αυτό που θα δείχνει το φταίχτη και που θα πρέπει, που θα πρέπει να στηριχθεί, να, να στραφεί μάλλον η αγανάκτηση του κόσμου και η αντίδρασή του και ο αγώνα του. Είναι αυτό που θα οργανώνει του ε, ε, τους πολίτε απέναντι σε αυτή την πολιτική. Πολλέ μα ρωτάνε. Ωραία, και άμα ήσασταν δήμαρχοι και δεν είχατε την πλειοψηφία, τι θα κάνατε. Εμεί το λέμε πάρα πολύ απλά θα βάζαμε τι προτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα βάζαμε του υπόλοιπου να τοποθετηθούν, που βεβαια mm -hmm. δεν ήταν φιλολαϊκέ προτάσει και δεν είχαν την υποστήριξη του κόσμου. Και αν, τα, και αν η πλειοψηφία των αντίπαλων παρατάξεων πήγαινε κόντρα, θα βάζαμε τον ίδιο τον οργανωμένο κόσμο, του λαϊκού φορεί από τι γειτονιέ, τα εργατικά σωματεία, του φορεί των αυτοαπασχολούμενων και των επαγγελματιών, οι ίδιοι να επιβάλλουν την απόφασή του να πάρθει μια φιλολαϊκή Άρα, απόφαση και στο Δήμο Θεσσαλονίκη. εμπλοκή των δημοτών ουσιαστικά αυτό λέτε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Για να μπορέσουμε λίγο να τα οργανώσουμε, όμως, κύριε Ζαργιενόπουλε, γιατί φτάνουμε σιγά-σιγά και στο τέλο τη εκπομπή. Αρχικά, λίγο σχετικά με το πρόγραμμά σα, από εδώ και στο εξή, θα το παρουσιάσετε με έναν διαφορετικό τρόπο, Ποιος θα, Ποιο θα είναι το σχεδιάγραμμα γενικότερα μέχρι τι εκλογέ, μέχρι τι 20. Είμαστε στι μέρε του προγραμματισμού. Θα πηγαίνουμε σε παρουσιάσει, τιμηματικέ αν το θέλω, των υποψηφίων αναπεριοχή. Mm -hmm. ε, την Πέμπτη που μα έρχεται, έχουμε στην Τούμπα, στι 7 η ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο, τη περιοχή τη Τούμπα. Ε, Προγραμματίζουμε για το δεύτερο διαμέρισμα. Mm -hmm. ε, Προγραμματίζουμε επίση, νομίζω, μέσα σε δύο εβδομάδε την παρουσίαση του κεντρικού κορμού του ψηφοδελτίου και βεβαίω αργότερα, πιο κοντά στι εκλογέ, πηγαίνουμε σε ανοιχτέ σε ανοιχτές συγκεντρώσει. Ε, και το κάλεσμα μα είναι αυτό. Ε, στηρίξτε τη λαϊκή συσπήρωση, δηλαδή του ΚΚΕ, στους Δήμου και τη περιφέρεια, ε, με την έννοια ότι μπορούν με την πάλη του να δώσουν ανάσε. Μην δίνετε. Συγχαρητήρια σε αυτού που σα έφεραν εδώ και το ελεύθερο να συνεχίσουν ακόμη χειρότερα. Και ιδιαίτερα προ του αριστερού λέμε το εξή. Ε, μην πέφτει στην παγίδα των δίθεν προοδευτικών μετώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο μέχρι χθε συνεργαζόντα στην κυβέρνηση με τους ακροδεξιούς, του ακροδεξιού του Καμένου, ε, όταν σε ψηφοδέλτια του σήμερα είναι ο, ο μισή ανέλ του Καμένου στα σημερινά ψηφοδέλτια, όταν βγάζει η κυβέρνηση αλλαγή του ποινικού νόμου για να πέσει στα μαλακά η ναζιστική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή, αυτό το απαράδεκτο, όταν η δίκη τη Χρυσή Αυγή πηγαίνει για τέσσερα χρόνια ακόμα και κυκλοφορούν ελεύθεροι ε, μαχαιροβγάλτε στη λουρουπακιά ε, με ευθύνη τη κυβέρνηση, ε, να μην πέσουν σε, σε αυτή την παγίδα. Ε, και α θυμηθούν το εξή. Ε, από μία άποψη, ακόμη και αριθμητικά εκλογικά, ε, συμφέρει, δεν λέω ότι δεν είναι συμμοσιολογική η προσέγγιση μου, αλλά συμφέρει να υπάρχει κάποιο για το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, που θα υπάρχει κάποιο που θα κόβει από τον βασικό τη αντίπολο τη Νέα Δημοκρατία. Αν σκεφτεί αυτό ο κόσμο και α δει την εμπειρία, αν το θέλετε, τη Γαλλία, όπου ε, σαν σύμβολο της, του α, αντιακροδεξιού μετώπου βγήκε ο Μακρόν με τη στήριξη του κυρίου Τσίπρα. Ε, ο Μακρόν τσάκισε κυριολεκτικά του εργαζόμενου, κατέστειλε του αγώνε των εργαζόμενων, αυτά που γίνονται σήμερα στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα. Ναι. Ε, και σήμερα και τι κατάφερε τελικά. Να είναι βέβαιο πλέον ότι η Λεπέν βγαίνει πρώτη σε ευρωεκλογέ στη Γαλλία είναι αλληλουτροφοδοτούμενα μέτωπα η ακροδεξιά και η σοσιαλδημοκρατία τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Η μοναδική απάντηση στο φασισμό είναι ο πραγματικό εχθρό, είναι ο κομμουνιστέ και το ΚΚΕ. Κύριε Ζαριανόπουλε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ ιδιαίτερα. στο ραδιόφωνο του Α και θα είμαστε εδώ, να παρακολουθούμε βεβαίω όλη την εξέλιξη με, με τι εκδηλώσει έτσι όπω μα τι ανακοινώσατε, που θα κορυφωθούν άλλωστε το επόμενο χρονικό διάστημα με αποκορύφωμα την ημέρα διεξαγωγή των εκλογών. Τι θα μπορούσαμε να σα ευχηθούμε τώρα στο κλείσιμο, Να ευχηθείτε σε όλου μα. Δηλαδή και στου υποψήφιου και στο κόμμα μα και σε όλο το λαό. Καλή νίκη, ισχυρότερο λαό, ισχυρότερο κουκουέ. Παντού. Σε όλε τι εκλογέ. Σα ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σα ευχαριστώ και θερμή φιλοξενία σα.